Επιβεβαίωσαν καλημέρα, το λοιπόν. Πρώτο κρούσμα στην Τουρκία, ε. Ανακοίνωσε λοιπόν το πρώτο επίσημα κρούσμα κορονοϊού. Χθες τη νύχτα ο Τούρκος Υπουργός Υγείας συγκάλεσε έκτακτη συνέντευξη τύπου, γιατί μέχρι χθες αργά το βράδυ έλεγε ότι δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε κρούσμα. Χθες λοιπόν τη νύχτα συγκάλεσε αυτή την έκτακτη συνέντευξη τύπου, είπε ότι πρόκειται για έναν άντρα ο οποίος αποτελεί το πρώτο επίσημο κρούσμα, επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού. Δεν έδωσε φυσικά στοιχεία, ονόματα κτλ. Αλλά τέθηκε σε καραντίνα για 14 ημέρες ή και παραπάνω, όσο χρειαστεί βέβαια, καθώς επίσης και ολόκληρη η οικογένειά του. Αυτός ο άντρας, όπως είπε ο Τούρκος Υπουργός Υγείας, ήρθε από το εξωτερικό. Δηλαδή, εκεί φαίνεται ότι κόλλησε τον ιό και πλέον τον έφερε και στην Τουρκία. Το τουρκικό τώρα Υπουργείο Υγείας και ο Τούρκος Υπουργός συνιστούν στους πολίτες να μην ταξιδεύουν, να μην βγαίνουν στο εξωτερικό ή όσοι έρχονται από το εξωτερικό, μάλιστα, ζητάει την εθελοντική απομόνωσή τους για τουλάχιστον 14 ημέρες. Επίσης, για αυτόν τον άντρα είπε, Άκη και τώρα, ότι είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι σε κάποια κρίσιμη κατάσταση, αλλά παρακολουθείτε. Και παρακολουθείτε να δουν μήπως μέλη της οικογένειάς του ή και άλλοι άνθρωποι με τους οποίους ήρθε σε επαφή, μήπως έχουν κολλήσει τον ιό και υπάρχει μεγαλύτερη εξάπλωση της ασθένειας. Πάντως, προληπτικά χθες ο Τούρκος Υπουργός πάλι είχε ανακοινώσει, παρόλο που δεν είχε ανακοινωθεί ακόμη το κρούσμα, είχε ανακοινώσει κλείσιμο, μάλλον θα εξέταζε το κλείσιμο των σχολείων εδώ στην Τουρκία, προκειμένου να μην υπάρξει κάποια εξάπλωση της ασθένειας αν υπήρχε στη χώρα, όπως είπε, ενώ θα βγει και υπουργική απόφαση η οποία θα περιορίζει στο ελάχιστο τις μετακινήσεις και τα ταξίδια όλων των δημόσιων λειτουργών. Έτσι κι αλλιώς έχουν ληφθεί κάποια μέτρα εδώ στην Τουρκία, όπως για παράδειγμα δεν γίνονται χειραψίες πλέον και ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν το τηρεί, αλλά και όλοι οι υπουργοί δεν χαιρετούν ο ένας τον Μαρία, άλλο και φυσικά και άλλα τζαμί, μέτρα. Τα τζαμί είναι ανοιχτά, σωστά, δεν έχει ακόμη υπάρχει. Είναι ανοιχτά, εδώ δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη παρόμοια πολεμική με την Ελλάδα για το αν θα πρέπει να πηγαίνουν δεν σε τζαμιά. Δεν έχει τεθεί το θέμα δηλαδή, δεν έχει τεθεί το θέμα. Δεν έχει τεθεί και περιμένουμε με αγωνία. Επίσης, τα τζαμιά θα κάνουν ό,τι πει ο Ερντογάν από τη. Καταλαβαίνω. Ναι. Δεν χωράει η συζήτηση σε αυτά τα καθεστώτα. Τώρα, μιας και μην ξεχνάμε ότι δεν μιλάμε για μια δημοκρατική χώρα που γενικώς ο καθένας μπορεί να αναπτύξει τη θεωρία του ή τη θέση του. Ό,τι πει ο κύριος Σουλτάνος, θα κάνουν και τα τζαμιά. Έτσι. Μαρία, τι γίνεται πριν κλείσουμε στην πλευρά που βρίσκεσαι, στην Αδριανούπολη, στα σύνορα, ποια είναι η εικόνα σήμερα? Εδώ έχουμε πάλι μία εικόνα ηρεμίας, παρά τις δηλώσεις χθες του κυρίου Ερντογάν, οι οποίες πάλι δυναμίτησαν. Πάλι είπε ότι τα σύνορά μας με την Ελλάδα θα παραμείνουν ανοιχτά. Εμείς θέλουμε οι άνθρωποι να φύγουν, αν το θέλουν οι ίδιοι βέβαια, να βγαίνουν έξω, να φύγουν από τη χώρα και παραμένουν ανοιχτά. Εδώ όμως επικρατεί μία κατάσταση ηρεμίας, δηλαδή είναι όλοι συγκεντρωμένοι σε αυτόν τον καταβλισμό στο Παζάρκουλε απέναντι από τις Καστανιές. Εκεί μπαίνουν και βγαίνουν με δακτυλικά αποτυπώματα μάλιστα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, προκειμένου να ξέρουν ότι ο ίδιος που βγήκε είναι και ο ίδιος που θα μπει μετά, γιατί βγαίνουν για ψώνια ή ό,τι άλλο χρειαστεί, για δουλειές πρώτης ανάγκης. Αλλά έχει περιορίσει τον καταβλισμό εδώ, στην Αδριανούπολη, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες δηλαδή εδώ, και επίσης υπάρχουν και κάποιοι πιο μικροί πρόχειροι καταβλισμοί κατά μήκος του Εύρου, οι οποίοι δεν είναι τόσο οργανωμένοι όσο είναι εδώ. Κάποιοι όσοι θέλουν να φύγουν μπορούν να φεύγουν με τη θέλησή τους, είτε να γυρίσουν Κωνσταντινούπολη είτε να πάνε κατά μήκος του Εύρου, που εκεί υπάρχουν οι καλοθελητές διακινητές που τους υπόσχονται ότι μπορεί ακόμη να περάσουν τα σύνορα με την Ελλάδα. Πάντως και χθες ήμασταν μάρτυρες ενός μπουλουκιού προσφύγων
φύγων και μεταναστών, τους οποίους άφησε διακινητής παράλληλα εδώ στον παραπόταμο του Εύρου, τους άφησε προκειμένου να περπατήσουν από εκεί και πέρα προς τον Παζάρκουλε με την ελπίδα ότι θα μπουν στον καταβλισμό και ότι μετά θα περάσουν εύκολα στην Ελλάδα. Υπάρχει και στη Γερμανία. Υπάρχει κινητικότητα πάντως και σε διπλωματικό επίπεδο μεταξύ Μακρόν, Μέρκελ, Ερντογάν κτλ. Μακάρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Μια συνάντηση. Να αποκλιμακωθεί η ένταση. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.